Κυρία Υπουργέ και κύριοι, ή είστε εκτός πραγματικότητας, που δεν είσαστε καθόλου, ή δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι λέτε. Τι λέτε τώρα. Σας έκανα μια ερώτηση. Ένας φοιτητής που δουλεύει. Τι έχει. Του ζητάτε ένσημα. Μαύρα δουλεύουν οι περισσότεροι. Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το ξέρετε αυτό. Το ξέρει όλη η κοινωνία και δεν το ξέρει το Υπουργείο. Και εκτός αυτού τι του δίνετε. Για πέστε μας, θα μπορέσει αυτός να παρακολουθήσει. Σας έκανα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα μπορέσει αυτός με αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός να παρακολουθήσει και δεύτερη σχολή και να πάει και στο Εράσμους. Καλά, μας δουλεύετε. Έχετε ιδέα τι σημαίνει να δουλεύεις και να διαβάζεις ταυτόχρονα. Αλλά πού να τα ξέρετε εσείς αυτά. Οι περισσότεροι. Δεν λέω τα ίδια. Λέω ότι δεν έχετε αίσθηση της πραγματικότητας και των αναγκών. Και μιλάω για τις λαϊκές οικογένειες. Δεν μιλάω για όλους. Που όλα αυτά τα οποία λέτε, για το νομοσχέδιο θα τα πούμε αύριο, δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες τους. Και μην μας λέτε κάτι ψιλοψίχουλα. Σας είπα για τις λέσχες, σας είπα συγκεκριμένα όμως. Όχι θεωρία. Κάναμε, αυξήσαμε. Τι αυξήσατε δηλαδή. Δώσατε 43.000. Πώς είναι οι φοιτητές. Μας λέτε που είναι στα πανεπιστήμια εκτός έδρας. Να το πω έτσι. Μα δώστε μας τα στοιχεία. Να δούμε τι ελάφρυνση δώσατε. Για να μην πω και πάρα πολλά άλλα. Επομένως, κρίτον το σιγά. Καλώς.